Επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η πρεμιέρα των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες του Βόλου, τη Δημητριάδος και την Ιάσονος. Οι οδηγοί, με μικρές εξαιρέσεις, έδειξαν να συμμορφώνονται με τα καινούργια μέτρα που προβλέπουν τη δημιουργία λεωφοριόδρομου και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, με εξαίρεση τις εσοχές στο αριστερό άκρο των εν λόγω δρόμων. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σήμερα, σαν πρώτη μέρα, θα έλεγα με άριστα το 10, παίρνουμε 7. Θέλω να πιστεύω τις επόμενες μέρες. Πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει τις προθέσεις μας, έχει δει τη διαφορά και θα συμβάλλουμε όλοι μαζί να κάνουμε μια καινούργια αρχή, να αλλάξουμε το Βόλο για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και για όλη την κοινωνία. Ενδεικτικό της επιτυχίας των νέων μέτρων είναι το γεγονός ότι η τροχιά βεβαίωσε από το πρωί λιγότερες από 15 παραβάσεις για στάθμευση στις λεωφοριολωρίδες. Πράγματι δεν χρειάστηκε να παρεύουμε πολύ. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για τη χρήση του λεωφοριόδρομου και τα παράνομα σταθμένα οχήματα στις αριστερές πλευρές των δύο οδών ήταν όχι μεγάλος ο αριθμός. Με την εμφανή παρουσία μας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και από χτες το βράδυ. Οι αντιδράσεις πάντως δεν έλειψαν από μερίδα καταστηματαρχών που ζητούν να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη έστω στάση έτσι ώστε να μην κλείσουν τα μαγαζιά τους. Προεκλογικά ο κύριος Μπέος είχε πει να βγάλω τις κορίνες. Εμείς τις κορίνες δεν είναι θέμα ότι δεν μας άρεσε το χρώμα. Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε γιατί ήταν μόνιμα παρκαρισμένα εδώ πέρα τα αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε αστυνόμευση. Και όταν είπε θα βγάλω τις κορίνες, μας βόλεψε. Λέμε εντάξει, θα βγάλω τις κορίνες. Δεν είπε όμως ότι θα βγάλω τις κορίνες, θα σας κλείσω τα μαγαζιά. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σταματήσει κανένας ούτε για λίγο. Δεν ζητάμε να παρκάρουμε εδώ μπροστά. Δεν θέλω, εγώ δεν έχω παρκάρει ποτέ το αυτοκίνητό μου εδώ μπροστά, ας πούμε. Θέλω για λίγο να μπορέσει ο πελάτης να σταματήσει για 3, για 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Το μέτρο είναι καλό, να ξεσκαρτάρει λίγο αυτός ο τόπος εδώ, η Ιάσονος Δημητριάδος, που ήταν κουφούζιο και δεν κυκλοφορούσε τίποτα, καφετέριες, μαγαζιά κτλ. Να βρουν τρόπο όλοι από αυτό το κομμάτι και πάνω να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, γιατί υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, αλλά έχουμε μάθει όλοι να είμαστε ανατολίτες. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμος αναζητά χώρους δωρεάν στάθμευσης και ήδη έθεσε σε λειτουργία το οικόπεδο του νοσοκομείου στη συμβολή της Όγλη με την Αλεξάνδρας, το οποίο καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε για τη στάθμευση 30 με 35 αυτοκινήτων. Είχαμε στείλει μία επιστολή, ζητούσαμε να καθαριστεί ο συγκεκριμένος χώρος. Δεν τον καθαρίσανε, όπως μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Μπήκαμε μέσα, σε 2-3 ώρες το καθαρίσαμε, το παραδώσαμε στο νοσοκομείο και τώρα με την διαβεβαίωση του Προέδρου του νοσοκομείου, του κ. Καραμπάτσα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει πάρει το OK, θα έλεγα, από τα κεντρικά της Αθήνας. Θα κάνει ανοιχτό διαγωνισμό. Όποιος ενδιαφερόμενος θέλει να πάει, να το πάρει για να το εκμεταλλευτεί. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα επέμβει ο Δήμος, να το πάρει ο Δήμος για να το δώσει σε χρήση για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα και το νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς οι κάδοι απομακρύνθηκαν από τη Δημητριάδος και την Ιάσονος και κάθε 2 ώρες περνά απορριμματοφόρο και μαζεύει τα σκουπίδια πόρτα-πόρτα.